από γάρ ενός συνετού συνοικιστήσετε πόλεις, φιλή δε ανώμων ερημαθήσετε. Δηλαδή, και είναι προτιμότερος ο ένας από χίλιους, διότι από έναν συνετό ολόκληρος πόλης μπορεί να δημιουργηθεί. Αντίθετα, από παρανόμους και οι κατοικημένες πόλεις θα ερημωθούν. Για να το δούμε αυτό. Πράγματι, αγαπητοί, από την σύνεση ενός μόνου ανδρός είναι δυνατόν να οικιστεί, να κατοικηθεί ολόκληρη πόλη και ακόμη να γίνει και ολόκληρος λαός, όπως θα δούμε ένα τυπικό παράδειγμα παρακάτω. Μάλιστα, μου ήλθε στο νου μου η ιστορία των Ριχαβιτών, το ρήμα ήταν των Ριχαβιτών. Είναι μια πολύ ωραία και συγκινητική ιστορία που δείχνει πως ένας άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει ολόκληρο λαό και μάλιστα με παράδοση και μάλιστα θαυμάσιον λαό. Η ιστορία αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ριχαβ είχε δημιουργήσει μια ολόκληρη παροικία. Ήταν Κυναίος. Κι γιώτα, κάπα γιώτα, νι, αλφα γιώτα κλπ. Κυναίος. Δηλαδή δεν ήταν Εβραίος. Όμως επίστευε στον αληθινό Θεό. Αυτόν που είχε διδάξει ο Μωυσής. Βρίσκουμε δηλαδή τον Ριχαβ κάπου στον 10ο αιώνα π.Χ. εννοείται. Ο γιος του Ριχαβ έλεγε το Ιωναδάβ. Αυτό λοιπόν ο Ιωναδάβ, πιθανώς ο Ριχαβ στο γιο του τον Ιωναδάβ ή και απόγονό του, μπορεί να μην ήταν άμεσος, μπορεί να ήταν εγγονός, δυσεγγονός, δεν μας διασαφίζεται, απλώς λέγεται Υιός. Και ο Ιωναδάβ τώρα δίδει εντολές στους απογόνους του, οι οποίοι οι απογονοί του τις ετήρησαν. Ο Θεός, για να παραδειγματίσει τον ανυπάκουο λαό του, καλεί τον Ιερεμία τον προφήτη. Αυτά βρίσκονται στο 42ο κεφάλαιο του προφήτου Ιερεμίου. Τον καλεί και του λέγει να φέρει στο ναό, στο παστοφόριο μάλιστα του ναού, τους μερικούς ριχαβίτες που έμεναν σε σκηνές, θα το δούμε γιατί, στην Ιερουσαλήμ. Το έκανε αυτό ο Ιερεμίας. Και ο σκοπός που είπε ο Θεός να καλέσει τους ριχαβίτας σε ένα διαμέρισμα του ναού ήταν ο εξής: να γίνει η αναφορά του τρόπου της ζωής των, της υπακοής των, και να αντιπαραβληθούν μαζί τους οι Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν άκουγαν το Θεό. Αυτοί άκουσαν τον πρόγονό τους και ζούσαν όπως εκείνος τους είχε παραγγείλει, ενώ οι Ιουδαίοι δεν άκουγαν το Θεό. Έγινε το εξής, πάντα κατ' εντολή του Θεού. Πήρε ο προφήτης μία γαβάθα μεγάλη με κρασί και ένα κύπελο. Εκεί λοιπόν στο διαμέρισμα του ναού, μπροστά και οι Ιουδαίοι. Ήταν μια πράξη προφητική, όπως συνήθως έκαναν έτσι οι προφήτες, είχαν δηλαδή εποπτική προφητεία. Τους είπε πιείτε, πιείτε κρασί. Τότε σηκώθηκε ένας και λέγει ουμι ποιομεν είνον ότι Ιωναδάβ, Υιός Ριχαβ, ο πατήρ ημών, ενετήλατο ημίν λέγον, ουμι ποιεται είνον ημείς και ιή ημών έως αιώνος. Όχι, λέγει, όχι, δεν θα πιούμε κρασί, γιατί ο Ιωναδάβ, ο γιος
του Ριχάβ, ο πατέρας μας, δηλαδή προγονός μας, μας παρήγγειλε: δεν θα πιείτε κρασί σεις και τα παιδιά σας ποτέ, έως αιώνος, ποτέ δεν θα πιείτε κρασί. Και οικίας ουμή οικοδομήσετε, σπίτια δεν θα κτίσετε. Και σπέρμα ουμή σπείρετε, χωράφι δεν θα σπείρετε. Και αμπελών ουκέστε ημίν, δεν θα αποκτήσετε αμπέλη. Ότι εν σκηνές οικίσετε πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Όσο ζείτε, όσο υπάρχετε στη γη, θα μένετε σε σκηνές. Δηλαδή, θα είσαστε νομαδικός βίος. Συγγνώμη, λαός. Νομαδικό βίο θα ζήσετε. Όπως αν ζήσετε ημέρας πολλάς επί της γης, αφής διατρίβεται η μίση από αυτής, για να γίνετε μακρόβιοι, να ζήσετε πολλά χρόνια επάνω στην γη. Μήπως εδώ θα μπορούσαμε να βρούμε, πριν προχωρήσω, στοιχεία διαιτητικά της εποχής μας που τα γυρεύουμε και δεν τα βρίσκουμε, με εκείνα που όλα αυτά που τρώμε και αποκτούμε καρκίνους και άλλα πολλά κακά. Μήπως. Κλείνω την παρένθεση. Και οικούσαμεν της φωνής Ιωναδάβ του πατρός ημών. Και εμείς υπακούσαμε. Αυτό μας είπε ο προγονός μας ο Ιωναδάβ. Και επιημήσαμεν κατά πάντα ενετήλατο ημίν Ιωναδάβ ο πατήρ ημών. Και τηρήσαμε και τηρούμε επακριβώς ό,τι μας παρήγγειλε. Συνεπώς δεν θα πιούμε κρασί. Λυπούμεθα, δεν θα πιούμε κρασί. Επάνω σε αυτό, κατόπιν λέει ο προφήτης: οι Ιουδαίοι είδατε πως ετήρησαν την εντολήν του προγόνου των. Εσύ ο λαός του Θεού δεν τηρείς τις εντολές του Θεού και τις παραβαίνεις. Και κάτι που κατακλείεται πολύ συγκινητικά: και είπεν ο Θεός, επειδή ήκουσαν οι Ιωναδάβ, οι Ουριχάβ, την εντολή του πατρός αυτών ποιήν, καθότι ενετήλετο αυτής ο πατήρ αυτών, επειδή λέει άκουσαν την εντολή του προγόνου των και την ετήρησαν, ουμή εκλείπει ανήρ των Ιών Ιωναδάβ, Ιού Ριχάβ, παρεστικός κατά πρόσωπον μου πάσα στα σημέρας της γης. Γι' αυτό λέγει: κάθε ριχαβίτης που στέκεται μπροστά μου, τον βλέπω, θέλει να πει ο Θεός, αυτός λέγει θα ζήσει, και συνεπώς και ο λαός θα ζει πάσας τα σημέρας της γης. Δηλαδή μέχρι που η γη να φτάσει στο τέλος της, δηλαδή να τελειώσει η ιστορία της γης, αυτός ο λαός απέναντί μου θα υπάρχουν, θα υπάρχει. Είναι εκπληκτικό, αγαπητοί. Είναι εκπληκτικό. Αν σας πω ότι ο λαός αυτός, ανέτρεξα σε εγκυκλοπαίδες και βρήκα αρκετό υλικό, αυτοί οι άνθρωποι απέφευγαν τότε τους Εβραίους, τους απέφευγαν για ορισμένους λόγους. Δεν έμεναν σε πόλεις, ζούσαν νομαδική ζωή, όπως σας είπα προηγουμένως. Και μέχρι σήμερα δεν έχουν επαφή με τους Εβραίους. Υπάρχουν, θα μου πείτε. Λοιπόν, υπάρχει ένας λαός, απόγονοι του Ριχάβ, που αριθμούνται γύρω στις 50.000. Ζουν στην έρημο, ποτέ δεν είχαν περιπέτειες με εχθρούς, ποτέ, γιατί πάντα μετακινούνται. Και ακόμη τηρούν, όχι μόνο κατά γράμμα, μέχρι σήμερα, όχι μόνο κατά γράμμα εκείνα τα οποία τους είχε πει ο Ιωναδάβ ο προγονός των, αλλά επιπλέον έκαναν, εδώ είναι το σπουδαίο, έκαναν ερμηνεία και πνευματική. Δηλαδή
μας είπε να μην πιούμε κρασί. Προφανώς δεν πρέπει να καπνίσουμε. Και προφανώς δεν πρέπει να πιούμε και ναρκωτικά. Δηλαδή επεκτείνουν το θέμα. Διότι εάν το κρασί ζαλίζει και λοιπά και λοιπά, και τα άλλα είναι ακόμα χειρότερα. Και ο λαός αυτός ούτε καπνίζει ούτε ναρκωτικά παίρνει και ούτε καλλιεργεί, διότι αυτό τους υπόθηκε, αμπελώνα δεν θα βάλετε, δεν καλλιεργεί ούτε καπνών ούτε όπιον, ξέρω εγώ, ναρκωτικά και τα λοιπά. Και είναι παρότι βεβαίως αυτά τα πράγματα είναι διαδεδομένα στην Ανατολή, είναι στη γη χαρά, στην Παλαιστίνη ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό το πράγμα είναι εκπληκτικό, και εφόσον το είπε ο Θεός ότι θα μείνουν έως το τέλος της ιστορίας της γης, το είπε ο Θεός. Μας είναι δε επαρκέστατο ότι αυτός λαός υπάρχει μέχρι σήμερα, ενώ όλοι οι άλλοι οι λαοί δεν υπάρχουν πια, δεν υπάρχουν, αφομοιώθηκαν, χάθηκαν, όπως θέλετε πάρτε το. Αυτός ο λαός υπάρχει και βλέπει κανείς εδώ και την προφητεία του Θεού πως εκπληρώνεται. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ετήρησαν τις εντολές του προγόνου των, του Ιωναδάβ, του Ιού του Ριχάβ. Έτσι ένας άνθρωπος, ποιος? Ο Ριχάβ και ο γιος του Ιωναδάβ απέκτησαν ολόκληρο λαό, και ο λαός αυτός υπάρχει μέχρι σήμερα. Μια ζωή ο λαός αυτός, ίσως παραπάνω από 3.000 χρόνια. Έχει δίκιο λοιπόν ο σοφός Σιράχ που λέει ένας μόνο άνθρωπος μπορεί να οικήσει, λέει, ολόκληρη πόλη, να κατοικήσει, δηλαδή να δημιουργήσει ολόκληρη πόλη. Αυτό λοιπόν είναι αλήθεια. Αλλά έχουμε και το αντίθετο. Δεν λέγει εδώ ο σοφός Σιράχ φίλοι δε ανώμων ερημωθήσετε? Φίλοι παρανόμων ανθρώπων, αυτή θα ερημωθεί, θα χαθεί. Μάλιστα δεν έχω τι να σας πω άλλο παράδειγμα, ένα πάρα πολύ σύντομο και πρόσφατο. Θυμηθείτε το σύγχρονό μας Σαντάμ. Αυτόν θυμηθείτε. Το είχα πει τότε που είχαμε τον πόλεμο στον Περσικό. Ο άνθρωπος αυτός κατέστρεψε την πατρίδα του. Όταν γεννάτο στο χωριό που γεννήθηκε, θα μπορούσε κανείς να ξέρει ότι αυτό το παιδάκι όταν θα μεγαλώσει θα καταστρέψει την πατρίδα του? Ποιος μπορούσε αυτό να το ξέρει? Το θέμα είναι ότι ο σωστός άνθρωπος δημιουργεί οικισμόν, ο μη σωστός δεν δημιουργεί οικισμόν, καταστρέφει. Αλλά ας δούμε ακόμη, μπορεί να υπήρξαν παιδιά και μοναδικά παιδιά και να στάθηκαν τα παιδιά αυτά σπουδαία, να στήριξαν τους συγχρόνους των και να συνεχίζουν ενδεχομένως ακόμη να στηρίζουν μέσα στην ιστορία. Θυμηθείτε τον Τιμόθεο, το ορφανό και άσημο εκείνο παιδί των Λύστρων, το παιδί της Ευνίκης, της Χήρας. Το παιδί αυτό, τον ντροπαλό εκείνο παιδί, όταν πήγε ο Παύλος έγινε ο πολύς Τιμόθεος, επίσκοπος Εφέσου, έδωσε τη ζωή του, μαρτύρησε για τον Χριστό, και έχουμε δύο επιστολές όχι μόνο με πολλήν θεολογία αλλά και με πολλήν τρυφερότητα γραμμένες από τον Απόστολο Παύλο στο πρόσωπό του. Τι να σας θυμίσω ακόμη? Να σας θυμίσω τον ορφανόν Ιωάννη, τον μετέπειτα Χρυσόστομον, το γιο της Ανθούσης, αυτό το παιδί που έγινε ο Μέγας Ιωάννης Χρυσόστομος, που τα κηρύγματά του ήσαν τόσο δυνατά που μέχρι σήμερα στέκονται ριάκια και ποτίζουν τους πιστούς. Ένας άνθρωπος. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο, ένας άνθρωπος. Ο ίδιος δε ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε ότι ένας ευσεβής άνθρωπος μπορεί να διορθώσει
ολόκληρων δήμων, ολόκληρη πόλη να δημιουργήσει και ολόκληρο λαό. Έχει δίκιο, θα επαναλάβω άλλη μία φορά, ο σοφός Σιράχ που είπε ότι και ένας να είναι, αρκεί να είναι σωστός, αυτός μπορεί να δημιουργήσει σπουδαία πράγματα.